Ο Άγιος Χρήστος Εκπρεβέζης είναι ένας από τους Άγιους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας, που φέρει το όνομα του Σωτήρα και Αναστημένου Χριστού. Αυτό το όνομα το συναντάμε μόνο σε μάρτυρες, μιας και δυστυχώς δεν αποδίδεται σε μοναχούς και ιερωμένους, διότι ήθιστε εκεί να δίνουν σπάνια καλογερικά ονόματα και δυστυχώς, αν και το λαμβάνουν πολλοί λαϊκοί, δεν το τιμούν σε μνήμη Αγίου, αλλά στη γιορτή του Ενός, που εκείνη τη μέρα γιορτάζει όλη η χριστιανοσύνη. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο αφηγητής μας, είχα ακούσει έναν γεροντάκο σε ένα μοναστηράκι, που μας έλεγε ότι όσοι έχουν ονόματα τα οποία τα τιμούν σε κάποια δεσποτική γιορτή, θα έπρεπε να κατηχούνται και να τους προτρέπουν να μεταφέρουν την ονομαστική τους γιορτή σε μέρα μνήμης Αγίου που είχε το όνομά τους. Μέσα από την τιμή των Αγίων, ουσιαστικά τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό, μιας και η πίστη τους και η αγάπη τους προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, μέσα από την τήρηση της Καινής Διαθήκης του Θεού, δοξάζεται το Πανάγιο όνομά Του. Αν αυτό γινόταν, σήμερα πολύ περισσότεροι θα γνώριζαν μεταξύ άλλων Αγίων και τον Άγιο του Θεού Χρήστο, ο οποίος γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην Πρέβεζα και σε νεαρή ηλικία ακολούθησε το επάγγελμα του ναυτικού στην τότε σκλαβωμένη και υποταγμένη Ελλάδα. Για τρεις αιώνες ο ταπεινός Άγιος Χρήστος είχε ξεχαστεί από την ανθρώπινη επίγεια ιστορία και μέχρι το 1971 παρέμενε άγνωστος στους επιγείς ανθρώπους. Το 1971, στην πλουσιότερη βιβλιοθήκη της Αγιώνυμης Πολιτείας, αυτής της Μονής Μεγής της Λαύρας, καθώς κάποιος μελετούσε, έπεσε πάνω στον λαβρεωτικό κώδικα με τίτλο «Γραμματικά», στον οποίο ένας ιερομόναχος και πνευματικός της Μονής περιέγραφε τη γνωριμία του με τον Άγιο Χρήστο, καθώς και το μαρτυρικό του τέλος. Και έτσι, από την ενανθρώπισα αφάνεια, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και να μνημονεύεται και από τους επιγείς ανθρώπους. Ο συγκεκριμένος ιερομόναχος της Μονής βρισκόταν στην Κο τον Αύγουστο του 1688, όταν ένας ναύτης κάποιας φρεγάτας που προερχόταν από την Κρήτη τον πλησίασε και ζήτησε να εξομολογηθεί. Ο πνευματικός, ο οποίος και εισήλθε στην ψυχή του ταπεινού νεαρού ναύτη Χρήστου, τον αναφέρει ως ευλαβή, σεμνό και καθαρό. Από αυτά τα χαρακτηριστικά που του προσδίδει ο ίδιος ο πνευματικός του, εκλαμβάνουμε ως στοιχεία της προσωπικότητάς του, την ευλάβειά του, δηλαδή τον χαρακτηρίζει πιστό στον Χριστό, αλλά και τον εκθιάζει για τη σεμνότητά του. Πραγματικά, σπάνια χαρακτηριστικά για κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στα νιάτα του. Επίσης, με τον όρο «καθαρός» συμπεραίνουμε ότι δεν είχε υποπέσει σε μεγάλα αμαρτήματα, κάτι που βεβαιώνει την προαναφερόμενη ευλάβειά του, αλλά μας δίνει ως στοιχεία ακόμα το ότι ήταν παρθένος, άρα και ανήπαντρος, καθότι εκείνη την περίοδο, στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο, «καθαρό» εννοούσαν αυτόν που δεν έχει υποπέσει σε σαρκικά αμαρτήματα και κατά βάση ήταν παρθένος. Λίγες μέρες αργότερα, καθώς ο Άγιος Ναύτης του Χριστού, ο Χρήστος, πήγαινε προς τη φρεγάτα, στην οποία εργαζόντουσαν στο λιμάνι κάποιοι γενίτσαροι. Όταν αυτός πέρασε πλάι τους, αυτοί άρχισαν να τον χλεβάζουν και να τον βρίζουν για την πίστη του, καθώς και να βλασφημούν το Άγιο βάπτισμά του. Ξαφνικά, ο νεαρός Χρήστος τους αποκρίνεται και θα λέγαμε τους έβαλε στη θέση τους, μιας και αυτοί που πιστεύουν στο ψέμα. Τίποτα άλλο παρά προπομπούς του Αντιχρίστου μπορούν να θεωρηθούν και είναι οι μόνοι άξιοι αποδέκτες κάθε ύβρις. Εκείνη τη στιγμή, οι υβριστές του αμέσως όρμησαν σαν αλαφιασμένα λιοντάρια που ήθελαν να ξεσκίσουν το θύραμά τους και τον έπιασαν λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη φρεγάτα
και αφού τον έσερναν και τον χτυπούσαν, όπως ακριβώς έκαναν και οι στρατιώτες που συνέλαβαν τον Χριστό. Τον οδήγησαν στον πασά του νησιού, στον οποίο τον κατηγόρησαν, απαιτώντας να ζητήσει συγχώρεση και να αλλαξοπιστήσει. Και αυτοί, αντί να τον κάψουν ζωντανό σε φωτιά που είχαν ήδη ανάψει, θα του χάριζαν τη ζωή. Μα πώς ήταν δυνατόν ένας ευλαβής χριστιανός να αποδεχτεί κάτι τέτοιο? Ήταν δυνατόν ένας ευλαβής χριστιανός να γινόταν μόνο μιας ασεβής και βλάσφημος? Ούτε για μια στιγμή δεν πέρασε από το νου του να παρνηθεί τον Χριστό. Και κάνοντας το σημείο του σταυρού, άρχισε να βροντοφωνάζει με πίστη και υψηλό φρόνημα και ηθικό: «Το πιστεύω». Όπως ήταν φυσικό, αμέσως οι αλόθρισκοι και βάρβαροι εξαγριώθηκαν και άρχισαν να τον χτυπάνε και να τον μαχαιρώνουν με ξύφι, αλλά και με τα μαχαίρια τους, ενώ τον πέταξαν στη φωτιά, όπου και τον κατέκαψαν. Ξαφνικά, λαμπερές αστραπές κατέκλυσαν το σημείο, κάτι που το αντίκρισαν εκτός από τους χριστιανούς που βρισκόντουσαν ως μάρτυρες του μαρτυρίου του Αγίου Χρήστου και οι βασανιστές και οι διώκτες του, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή. Ήταν 5 Αυγούστου του 1668, παραμονές του εορτασμού της μεγάλης, της δεσποτικής γιορτής της μεταμόρφωσης του Χριστού μας. Για 3 μερόνυχτα ένα ουράνιο φως κατέληγε πάνω στο σκήνομά του, το οποίο έμεινε στο σημείο για 30 μέρες, άταφο και αδιασάλευτο από όρνια και σκυλιά, ενώ αργότερα ευλαβείς χριστιανοί, αντιλαμβανόμενοι την αγιότητα του νεαρού ναύτη που είχε μαρτυρήσει, πήραν κρυφά τμηματάκια λιψάνου του Αγίου και δεν ήταν λίγα τα θαύματα που αναφέρθηκαν ήδη από τις πρώτες εκείνες μέρες από αυτούς που τον επικαλέστηκαν. Η πρώτη μνήμη και πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου Χρήστου έρχεται 3 αιώνες μετά το μαρτύριό του, το 1972, έναν χρόνο μετά την ανακάλυψή του μέσα από τους κώδικες της Μονής Μεγής της Λαύρας από το Άγιο Όρος, ενώ οι κάτοικοι της Πρέβεζας τον αποκαλούν καύχημά τους και ταπεινό μεσίτη τους προς τον Πανάγαθο Θεό. Άγιε Χρήστο από την Πρέβεζα, ναύτη που κατετάγει στο πλήρωμα του πλοίου του Χριστού, πρέσβευε για μας τους ανάξιους. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.